Ευχαριστούμε. Εσύ τι ωραίο είναι αυτό που φοράς, έλα εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Είσαι πολύ όμορφη. Να τη χαίρεστε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε τρόπο να κάνουμε. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Να είστε καλά. Η ομάδα μας είναι πάντα που παρούσα. Σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, καταστροφή κλπ. Καλά, εσύ τι λέτε, όλα καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλή επιτυχία να έχετε. Πάντα υποκριτή. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας είπα. Να είστε καλά. Πάντα γερός και όλα καλά. Ευχαριστώ και σε εσένα. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε. Εμένα με λένε Κυριάκος. Ένα πως εδώ. Πολύ ωραίο είσαι εσύ. Έλα βέβαια. Ελάτε εδώ, για ελάτε όλα τα παιδιά εδώ μαζί. Ελάτε μαζί. Ωραία. Φυσικά και μπορούμε. Ελάτε, πάμε εδώ. Την ψήφο σας θέλω. Όχι, όχι, μην το κάνω. Να σε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε. Όχι ακόμα, αλλά ξέρει τι θα ψηφίσει. Γιατί άμα του λες θα ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει τον άνθρωπο. Όχι, μόνο. Θα ψηφίσει μόνο. Και πάλι. Εσύ σένδεσαι είδα και πριν. Τι να είμαι καλά. Να σε καλά, να τη χαίρετε. Πρέπει να μην τρέπεσαι. Κάτσε εδώ μπροστά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά, ευχαριστούμε. Το καλεσμό μας, λίγο βρεθώ σήμερα κοντά σας, στο Δήμο μου, στην Κηφισιά. Και να δω ανάμεσά σας πολλούς παλιούς φίλους με τους οποίους πορευθήκαμε από το 2004 και δώσαμε μαζί πολλές δικηφόρες μάχες. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε.
Δεν περίμενα, πραγματικά φίλες και φίλοι, δεν περίμενα τέτοια προσέλευση σήμερα. Πρωτομαγιά, 20 μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν αν η χώρα μας θα συνεχίσει στον δρόμο της προόδου, της προκοπής, της εθνικής αυτοπεποίθησης ή αν θα γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο όλες και όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Σπύρο, είπες κάτι, πρόεδρε, είπες κάτι στην εισαγωγή σου πριν από 4 χρόνια. Θυμάστε ότι μας ζητούσαν σε πολλές επιχειρήσεις, ζητούσαν να τους βρούμε δουλειά και τώρα τόσες επιχειρήσεις ψάχνουν για εργαζόμενους και αυξάνουν τους μισθούς για να μπορέσουν να τους βρουν. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Και μια και σήμερα είναι και Πρωτομαγιά, η μέρα των εργαζομένων, είναι ίσως και μια ευκαιρία να σκεφτούμε τελικά ποιο είναι το κόμμα, ποια είναι η παράταξη, ποια είναι η κυβέρνηση που αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Ποιοι είναι αυτοί που αυξήσαν το βασικό μισθό κατά 20% και το πήραν 480 ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί που εισήγαγαν την κυβιακή κάρτα εργασίας για να μπορέσουν όλες οι υπερορίες να καταγράφονται. Ποιοι είναι αυτοί που αύξησαν τις άδειες μητρότητας και πατρότητας για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έχουμε άδεια. Αυτή είναι αυτή που ενίσχυσαν τους ελέγχους στην αγορά εργασίας. Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωτομαγιά και ο Τσίπρας είναι με την Πρωταφρικιά. Και όχι από θέματα, άλλο τίποτα. Έχει μείνει ένα μήνα πίσω. Δόθηκαν συντάξεις, μας λέει ο φίλος μας. Βρήκε ο κύριος Τσίπρας κάποιον συνταξιούχο στοιχείο που δεν πήρε, λέει, τη σύνταξή του, αλλά δεν μας είπε ότι χρωστούσε και 40.000 στα ταμεία. Αυτό το οποίο γνωρίζουν όλες και όλοι οι συνταξιούχοι είναι ότι οι συντάξεις δίνονται πια σε 2 μήνες, εκεί που παλιά θέλανε 2 χρόνια για να δοθούν. Αυτό που γνωρίζουν όλες και όλοι είναι ότι η οικονομία μας πια είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από το μέσο όρο της Ευρωδρόνης. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, είτε εδώ πέρα, σφίζει το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς και όχι μόνο. Επενδύσεις έρχονται στην πατρίδα μας, πολλές περισσότερες από αυτές που ερχόντουσαν ποτέ. Η χώρα μπορεί, παρά τις δυσκολίες, να ατενίζει και πάλι το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Και σας διαβεβαιώνω ότι τίποτα από όλα αυτά που πετύχαμε δεν ήταν εύκολο. Όταν το 19 υπογράψαμε τη Συμφωνία Αλήθειας, σας είχα κοιτάξει τα μάτια και σας είχα δεσμευτεί για 3 πράγματα. Θα μειώσω τους φόρους και μείωσα τους φόρους για όλες και για όλους. Έμφυα, χωρική παροχή, εισαγωγικό φορολογικό συνδεστή, εργοδοτικές συμφορές. Σας είχα πει ότι θα ξανακάνω τη χώρα για ελκυστική χώρα για επενδύσεις. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Και όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική με μεγαλύτερο αποτύπωμα από την πολιτική η οποία μπορεί να βγάζει έναν άνεργο από την ανέχεια και να του δίνει επιτέλους την ευκαιρία να προκόψει, να εργαστεί με αξιοπρεπές εισόδημα. Και σας είχα πει και κάτι τρίτο. Θα ξανακάνω τη χώρα μας ασφαλή και υπερήφανη. Και ναι, θωρακίσαμε τα σύνορά μας. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στοιχείο και δεν είπε κουβέντα για το προσφυγικό. Γιατί προφανώς ανάνοιγε αυτή τη συζήτηση. Θα του θύμιζαν διάφοροι όλα αυτά τα ωραία τα οποία έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και ότι μπορούν όλοι να μπαίνουν στην πατρίδα μας χωρίς κανέναν έλεγχο. Εγώ είμαι υπερήφανος, φίλες και φίλοι, που εφαρμόσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η χώρα έχει σύνορα και πρέπει να τα προφυλάσσει. Και στη θάλασσα και στη ξηρά. Το βράδυ. Αλλά εγώ προτιμώ τα τριαντάφυλλα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την πολιτική, λοιπόν, φίλες και φίλοι, της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας, μια χώρα η οποία μετρά και πάλι στην Ευρώπη και στον κόσμο, μια χώρα της οποίας η φωνή ακούγεται όχι μόνο όταν μιλάει για τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά όταν μιλάει για τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτή η χώρα είναι μια χώρα σήμερα που πατάει πιο καλά στα πόδια της. Και πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση. Έβλεπα, ίσως τα είδατε και εσείς, τα σποτάκια της διαφημιστικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ.
γκρίζο και μαύρο παντού. Και αναρωτιέμαι αν αυτή είναι η Ελλάδα την οποία βιώνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Η απάντηση είναι πως όχι, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα του γκρίζου και της μιζέριας ήταν η δικιά τους Ελλάδα που την αφήσαμε κατά καλά πίσω το 2019. Η δικιά μας Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξη, πιο φωτεινή. Προσέξτε, δεν είναι μια Ελλάδα χωρίς προβλήματα. Δεν είναι μια Ελλάδα χωρίς προβλήματα. Πρώτη, εμείς είπαμε ότι διαχειριστήκαμε πολλές δυσκολίες και ότι πρέπει να εξακολουθούμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Η ακρίβεια είναι ακόμα εδώ και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Γι' αυτό και στέψαμε και στηρίξαμε τα νοικοκυριά με μια σειρά από εργαλεία για να μπορέσουμε να απαλύνουμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία της εισαγόμενης ακρίβειας. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν ρωτήσετε οποιοδήποτε αντικειμενικό πολίτη σήμερα, δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε πολίτες που ψηφίζουν την Δημοκρατία. Αν η χώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από όταν το 19, θα σας πούνε καταφατικά ναι, η Ελλάδα σήμερα είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτός ο δρόμος που αναγνωρίζεται, αυτή η πορεία που αναγνωρίζεται και από όλους από όλους, από τους ξένους οίκους, από τους ξένους αναλυτές, είναι μια πορεία η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Μιλάμε πολύ για την επενδυτική βαθμίδα. Και τυπικά αυτός είναι και ο λόγος τον οποίο χρησιμοποιήσαμε για να οδηγήσουμε τη χώρα σε κάλπες ένα μήνα, θα θυμίζω νωρίτερα από τη λήξη της θητείας μας. Θυμάστε ότι σας είχα πει πριν από καιρό ότι εγώ θα εξαντλήσω τη θητεία και εξαντλήσαμε τη θητεία μας. Είναι ακόμα μια δέσμευση την οποία κρίσαμε. Αλλά η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο για τα οικονομικά της πατρίδας, για τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού. Διότι σημαίνει ότι επιτέλους η χώρα μας αποκτά πρόσβαση σε άλλα κεφάλαια και το κόστος δανειστού θα μειωθεί και από αυτό θα ωφεληθούν όλα τα νοικοκυριά και όλες οι επιχειρήσεις. Και ένα πράγμα είναι βέβαιο, η χώρα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα την επόμενη μέρα που η Νέα Δημοκρατία θα καταγάγει μια σημαντική, μια ισχυρή νίκη στις εκλογές. Γιατί χρειαζόμαστε σήμερα σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει. Μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο και μελετημένο. Πριν από λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω με έναν διαφορετικό τρόπο από τους συνηθισμένους το όραμά μου για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας. Είχα προτίστως υπόψη μου τα νέα παιδιά. Σε τι Ελλάδα θα ζήσουν το 2027, το 2030, πώς θα συνεχίσουμε την πορεία ανάκαμψης, πώς, και αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Τα νέα παιδιά θα μπορούν να έχουν καλύτερους μισθούς. Αν το 2019 σας δεσμεύτηκα και υλοποίησα τη δέσμευσή μου ότι θα μειώσω τους φόρους, έτσι και τώρα δεσμεύομαι απέναντί σας ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών. Για όλες και για όλους. Ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους. Θα είναι η τετραετία των περισσότερων επενδύσεων. Θα είναι η τετραετία στην οποία θα κάνουμε ακόμα περισσότερα άλματα στο ψηφιακό κράτος. Λίγοι από εσάς θυμάστε τη ζωή σας, τη ζωή μας πριν από το gov.gr. Κάναμε μια επανάσταση. Κάναμε μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο πολίτης και η επιχείρηση με το κράτος. Οι ουρές που ξέραμε ανήκουν πια στο παρελθόν. Αλλά έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα για να γίνει το κράτος πραγματικά ψηφιακό και οι συμπεριφορές των κρατικών λειτουργών, όλες οι συμπεριφορές, να είναι αντάξιες των προσδοκιών σας. Σε ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Αξιολόγηση παντού και για όλους. Και επιβράβευση της προσπάθειας και του αποτελέσματος. Αυτό περιμένουμε, αυτό περιμένετε εσείς από τη δημόσια διοίκηση και αυτό μπορούμε να κάνουμε πράξη την επόμενη τετραετία. Και επόμενη τετραετία βέβαια θα είναι και η τετραετία στην οποία θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με ένα χρόνιο πρόβλημα της πατρίδας μας, που δεν είναι άλλο από την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξέρετε πόσο δύσκολα περάσαμε όλοι μας, όλες οι χώρες, τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα, το Εθνικό Σύστημα έβαλε πλάτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του ΕΣΥ. Μας έβγαλε ένα προπρόσωπο παρά τις χρόνιες επίσης. Και κάναμε βήματα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν άλματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα μέσα σε μια τετραετία να μπορούμε να πετύχουμε μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους. Να φτιάξουμε όλα τα τμήματα επιβότων περιστατικών στα νοσοκομεία μας, να ξαναφτιάξουμε όλα τα κέντρα υγείας, προσωπικός γιατρός να ισχύει για όλες και για όλους και να επεκτείνουμε τις προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές
για να μπορούμε να προλαμβάνουμε τα νοσήματα πριν αυτά χτυπήσουν την πόρτα μας και αναγκαστούμε να οδηγηθούμε στο νοσοκομείο. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία στην οποία θα οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας με 10.000 προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών, με έμφαση στην ποιότητα, με αξιολόγηση παντού, με είσοδο της τεχνολογίας, η οποία και εκεί μπορεί να βοηθήσει πολύ την παραγωγικότητά μας, ένα εθνικό σύστημα υγείας που το αξίζουμε και μας αξίζει. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα για το πρόγραμμά μας, γιατί θα μπορούσα να μιλώ πολλή ώρα και είναι πρωτομαγιά σήμερα και θέλετε να περάσετε χρόνο με τις οικογένειές σας. Θέλω μόνο να κάνω την αντίστοιξη μεταξύ ενός κόμματος το οποίο έχει ένα αποστολογημένο και μελετημένο πρόγραμμα και μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης η οποία υπόσχεται παροχές που ξεπερνούν τα 70 δισεκατομμύρια χωρίς να λέει τίποτα συγκεκριμένο και αναζητώντας και πάλι να κοροϊδέψει τους πολίτες όπως το έκανε το 2015. Τους απαντώ εδώ, από το βόρειο τομέα, από την Κηφισιά, ότι το 2023 δεν είναι το 2015. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν, δεν θέλουν δεύτερη φορά τη συμφορά, θα δώσουν δεύτερη εντολή στην προμοφή. Αυτό το μήνυμα, ειδικά εδώ, από το βόρειο τομέα, θα το στείλουμε και θα το στείλουμε με τρόπο εκοφαντικό. Είναι ένα μήνυμα δημοκρατικής εγρήγορσης. Και μιας και μιλώ για δημοκρατική εγρήγορση, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ένα γεγονός το οποίο είναι επιγώς απαράδεκτο. Χθες τελείωσε η προθεσμία για την κατάθεση υπομνημάτων από τα κόμματα για την υπόθεση η οποία εκδικάζεται στο πρώτο βήμα του Αρείου Πάγου, εάν οι μαχαιροκάλτες της Χρυσής Αυγής θα μπορέσουν να συγκροτήσουν συνδυασμούς και να κατέβουν σε εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα επιχειρηματολογώντας επί της ουσίας της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε υπόμνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απόν. Απόν ακόμα μια φορά από το δημοκρατικό καθήκον. Από το δημοκρατικό καθήκον να κρατήσουμε έξω από την Βουλή αυτούς οι οποίοι ενδύονται το μανδύα ενός κόμματος ενός στην πραγματικότητα είναι μια εγκληματική συμμορία. Λυπάμαι που κάποιοι εξακολουθούν να κλείνουν το μάτι στα άκρα και να ψαρεύουν ψήφους σε τον ανέρα. Εμείς σε κάθε περίπτωση, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα μιλάμε πάντα συγκροτημένα, πολιτικά, χωρίς αυταρέσκεια, χωρίς αλαζονία, χωρίς να επιδιώκουμε ούτε την όξυνση ούτε την πόλωση. Έχουμε πράγματα να πούμε για αυτά τα οποία κάναμε. Έχουμε αναγνωρίσει με θάρρος τα λάθη μας και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα διορθώσουμε. Αλλά κυρίως έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Θέλουμε να αντιπαραμεθούμε πολιτικά και στο γκρίζο και στο μαύρο του ΣΥΡΙΖΑ που περιγράφει μια Ελλάδα η οποία υπάρχει μόνο στη δική του ιστορική φαντασία. Εμείς αντιπαραβάλλουμε την Ελλάδα της αισιοδοξίας, του χαμόγελου, της αυτοπεποίθησης, κυρίως αυτών των νέων παιδιών που θέλουν και ζητούν μια Ελλάδα πιο ισχυρή που θα του δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν μια πολύ καλύτερη από αυτή που έδωσαν οι γονείς τους, οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες. Πάμε λοιπόν να το δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί. Πάντα λέω και έχω πια αρκετή εκλογική εμπειρία να γνωρίζω ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται από εμάς, από τον υποψήφιο πρωθυπουργό, από τους υποψήφιους βουλευτές και έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο εδώ πέρα στον βόρειο τομέα. Τελικά κερδίζονται από την καθεμία και από τον καθένα από εσάς. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Το τονίζω αυτό διότι οι εκλογές της 21η Μαΐου είναι οι μόνες εκλογές τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή στοχευμένη όλη μας την προσήλωση. Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη για μας. Υπάρχει μία κάλπη μόνο και είναι η 21η Μαΐου. Αν θέλουμε να κλείσουμε κάθε χαραμάδα σε κυβερνήσεις δίθεν προοδευτικής συνεργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι αυτοί που θέλουν να αντικαταστήσουν τα ευρώ σας με δήμητρες, ένας τρόπος υπάρχει μόνο, ισχυρή Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 21η Μαΐου. Και το στόχο αυτό είναι απολύτως σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Οι πολίτες αναζητούν σκληρή δουλειά, αναζητούν αποτέλεσμα, αναζητούν πολιτικούς που να καταλαβαίνουν ότι στα σύνθετα προβλήματα του σημερινού κόσμου δεν υπάρχουν αυτές λύσεις. Και αναζητούν τελικά αυτό το πρότυπο διακυβέρνησης, το οποίο η Νέα Δημοκρατία έφερε στον τόπο. Αυτή η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έρχεται από μακριά, πηγαίνει μακριά, η μόνη παράταξη η οποία παραμένει πανίσχυρη από τη στιγμή που ιδρύθηκε, η παράταξη
η οποία τελικά δεν διχάζει αλλά ενώνει και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και συμπολίτες, φίλοι μας, οι οποίοι δεν άνοιγαν παραδοσιακά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά έρχονται τώρα και συστρατεύονται σε αυτή τη μεγάλη κοινή προσπάθεια, διότι καταλαβαίνουν ποιο είναι το ζητούμενο των εκλογών, ξέρουν πολύ καλά ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, να στοχεύει ψηλά, δεν θα γυρίσει πίσω, με τη δικιά σας στήριξη, με τη δικιά σας βοήθεια, θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές στην κάλπη της Κωνσταντραϊού. Να είστε καλά, έχουμε καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλή πρωτομαγιά σε εσάς, υγεία και χαρές σε εσάς και τις οικογένειές σας και εδώ θα είμαστε πάλι. Έλα, έλα. Προσέξτε.